Και πάμε στον απεσταλμένο μας στη Νέα Υόρκη, τον Γιάννη Καντέλη, για να δούμε, Γιάννη, τι λένε οι πληροφορίες για την απάντηση που ετοιμάζει τώρα ο Πρωθυπουργός στη δική του ομιλία από το Βήμα του ΟΗΕ την Παρασκευή. Μια εμπεριστατωμένη και σημείο προς σημείο απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μάλιστα, θα αναφερθεί στο θέμα της Τουρκίας, της επιθετικότητας και της προκλητικότητας από την άλλη πλευρά του Αιγαίου περισσότερο από ό,τι είχε προγραμματίσει στην αρχική του ομιλία μετά τις ιδεότητες του Ταγί Περντογάν χθες στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μας λένε ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα ακολουθήσει μεν τον κύριο Ερντογάν σε αυτό το ύφος το οποίο χρησιμοποίησε χθες, αλλά θα μιλήσει με στοιχεία, με τεκμήρια, με ντοκουμέντα. Είναι ανοιχτό, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν θα δείξει ο Πρωθυπουργός τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας ή θα αναφερθεί σε δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του ίδιου του Ταγί Περντογάν, όπως αυτοί ότι θα έρθουν ένα βράδυ, μια νύχτα στην Ελλάδα. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, φάμε στις ίδιες πληροφορίες, θα ξεκαθαρίσει ότι η Αθήνα δεν δέχεται καμία υπόδειξη και από κανέναν στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ πληροφορίες μας λένε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού την Παρασκευή θα έχει και μια αναφορά, ένα σημείο έκπληξη όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, χωρίς όμως να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες από το κυβερνητικό στρατόπεδο για να μην χαλάσουν αυτή την έκπληξη. Τώρα, από εκεί πέρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει. Ακριβώς. Θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει σε λίγο εδώ ο κ. Μητσοτάκης στο Central Park, όπου θα παραθέσουν γεύμα προς τη μήνυ του ομογενειακές οργανώσεις, οι οποίες μάλιστα έχουν παίξει και σημαντικό ρόλο στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Και το βράδυ έχουμε και το δείπνο. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς είχαμε ένα πρόβλημα με τον ήχο μας, όμως νομίζω ότι ακούσαμε καθαρά το νόημα των όσων μας μετέφερε.